το τεντωμένο σχέση σχέσει Ρωσία-Γερμανία σε αυτό το φόντο. Έχουμε συνδεθεί με τη Μόσχα. Εκεί θα συναντήσουμε τον Θανάση Αυγερινό, στο Βερολίνο Παντελή Βαλασόπουλο. Καλησπέρα και στου δύο. Θανάση, να ξεκινήσουμε από σένα. Η Ρωσία είναι οργισμένη για του διαλόγου, ενώ έγινε και διάβημα διαμαρτυρία στο γερμανό πρέσβη. Καλησπέρα από τη Μόσχα που επιμένει φυσικά ότι όχι μόνο πραγματοποίησε διάβημα διαμαρτυρία στο γερμανό πρέσβη στη Μόσχα τον Αλεξάνδερ Λάπστορφ τον οποίο ειδοποίησε χθε αργά ότι σήμερα πρέπει να εμφανιστεί στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και απέτυσε από αυτόν εξηγήσει για τον υποκλαπέντα διάλογο υψηλόβαθμων γερμανών αξιωματικών γύρω από αυτό το περιβόητο χτύπημα στη γέφυρα τη Κρυμαία. Μάλιστα, οι αξιωματικοί αποκάλυπταν, συζητούσαν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να είναι αισθητό το χτύπημα πάνω από 10 έω 20 γερμανικοί πυραυλιτάρου. Προειδοποίησαν μάλιστα τον Γερμανό πρέσβη να μην δυσχεραίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα των Ρώσων δημοσιογράφων στη Γερμανία. Επανήλθε αργότερα στο θέμα η εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Μαρία Ζαχάροβα, η οποία υπογράμμισε ότι γνώριζαν πολύ καλά οι Γερμανοί αξιωματικοί ότι συζητούν ουσιαστικά τρομοκρατικά χτυπήματα σε μια αστική υποδομή, τη γέφυρα τη Κρυμαία, από όπου περνούν καθημερινά δεκάδε, εκατοντάδε οχήματα Ρώσων πολιτών. Που μετακινούνται από το υπηρετικό έδαφο τη Ρωσία προ τη χερσόνησο τη Κρυμαία. Στα ρωσικά μέσα ενημέρωση υπάρχουν πολλέ ηρωνικέ αναδημοσιεύσει από γερμανικά μέσα κυρίω αλλά και άλλα ευρωπαϊκά, άλλα διεθνή. Μάλιστα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μιλούν για ένα δημοσίευμα τη Frankfurter Allgemeine ότι είναι σαν να έριχνε το αποτέλεσμα αυτή τη διαρροή, σαν να έριχνε ο Πούτιν μια βόμβα στο Βερολίνο. Ιερωνεύονται επίσης τους κωδικούς που χρησιμοποιούν α, για πρόσβαση σε, κάποια, α, σε κάποιες ιστοσελίδες του α, Γερμανικού Υπουργείου Άμυνας. Το Κρεμλίνο επέμεινε ότι όλα αυτά αποτελούν συγκεκριμένα σχέδια βήμα-βήμα για να προετοιμαστεί ένα τέτοιο χτύπημα εναντίον ρωσικού εδάφους και αμφισβήτησε αν είναι ενιαία η κυβέρνηση στη Γερμανία, αν ο καγκελάριος Σόλτς δηλαδή ελέγχει α, πλήρως το στρατό του. Α, σε αυτό το κλίμα, και η κυρία Ζαχάροβα σχολίασε ότι φαίνεται πω από το διάλογο αυτό ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αποναζιστικοποίηση τη Γερμανία, όπω είπε χαρακτηριστικά. Ενώ νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικέ του όλου κλίματο που υπήρξε τα τελευταία 24 και κορυφώθηκε σήμερα και πρόκειες. οι δηλώσεις του Δημήτρη Μετβέντεφ ο οποίος προειδοποίησε ότι όπου εμφανίζονται γιάνκιδες θα πρέπει να περιμένουν οι πληθυσμοί καταστροφές και κατήγγειλε ότι η ευρωπαίη πολιτική τους κατηγόρησε Θανάσης... έχουν μετατραπεί σε προδότες των συμφερόντων των χωρών τους Θανάσης ευχαριστούμε πολύ